Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα δεχτήκαμε τον Πρόεδρο και αντιπροσωπεία που συνόδευε τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τους ενημερώσαμε για τις εξελίξεις των έργων που έχουμε, για τους νέους σχεδιασμούς, για τα νέα έργα τα οποία προγραμματίζονται εντός 2018. Έγινε μια σύντομη αποτίμηση για την πορεία γενικά της ΠΑΦΟΥ και της πόλης της ΠΑΦΟΥ και της οικονομίας. Νομίζω υπήρξε έτσι κοινή αντίληψη ότι η ΠΑΦΟΣ βρίσκεται σε μια πορεία σταθερή ανωδική. Η οικονομία δείχνει σημάδια πλήρους ανάκαμψης και δημιουργούνται προϋποθέσεις και για περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία μιας νέας δυναμικής στην πόλη και γύρω από τον τουρισμό και τις κατασκευές, αλλά και γύρω και από άλλες δραστηριότητες που φαίνεται να προσελκύονται σιγά σιγά στην ΠΑΦΟ. Είναι κοινή πεποίθηση, αντιλαμβάνομαι και του Προέδρου, ότι με πολιτικές που μπορούν να στηριχθούν και από το κεντρικό κράτος και με κατάλληλες νομοθεσίες, εξυγχρονισμούς που μπορούν να γίνουν και από την Βουλή, μπορούμε τα επόμενα χρόνια να στοχεύσουμε στο να προσελκύσουμε και να δημιουργήσουμε και νέους τομείς οικονομίας στην πόλη μας, για να μην απομένουμε μονοσήμαντοι και μόνο προς τον τουρισμό και τις κατασκευές. Δύο πολύ σημαντικοί κλάδοι, αλλά και πολύ ευάλωτοι πολλές φορές σε αστάθειες που προκαλούνται στην περιοχή, και είναι στους στόχους και της τοπικής αρχής και του Δήμου να συνεργαστεί με το κράτος για να προωθηθούν ενέργειες τέτοιες που να φέρουμε και να δημιουργήσουμε και νέους πυλώνες οικονομίας στην πόλη της ΠΑΦΟΥ, για να προσελκύσουμε ή να ανακόψουμε και την πορεία εξόδου πολλών νέων επιστημόνων, οι οποίοι δεν μπορούν να εργοδοτηθούν στον κλάδο τον τουριστικό και στον κλάδο των κατασκευών. Γι' αυτό και χρειάζεται να δημιουργηθεί κλάδος ή κλάδοι και επαγγέλματα και δραστηριότητες που να προσελκύουν και αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτή την προσπάθεια νομίζω είναι κοινή η στόχη μας και κοινή η προσπάθειά μας, και ελάβαμε και την διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει και στήριξη από τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες του Δήμου ΠΑΦΟΥ για τα έργα που προωθούνται, για τους σχεδιασμούς. Θα τη χάνουμε τη στήριξη. Και είναι αυτό που θέλουμε, όχι μόνο από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά και από όλα τα κόμματα. Είμαι τις τελευταίες δύο μέρες στην ΠΑΦΟ. Έζησα και χάρηκα μια άλλη ΠΑΦΟ. Την ΠΑΦΟ της ανάπτυξης και των σημαντικών έργων υποδομής, που με πρωτοβουλία του Δήμου, του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και τη στήριξη της κυβέρνησης, η ΠΑΦΟΣ έχει αλλάξει. Η τελευταία τριετία ήταν η χρυσή τριετία της ΠΑΦΟΥ. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτά τα σημαντικά έργα υποδομής, και ιδιαίτερα και λόγω της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, να παραμείνει και να ενισχυθεί η ΠΑΦΟΣ ως κοιτίδα του πολιτισμού που θα παράγει και θα προβάλλει τον πολιτισμό μας. Και πάλι συγχαρητήρια στις τοπικές αρχές, και όλοι να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, να βελτιώνουμε όχι μόνο την εικόνα, τις υποδομές, και να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές. Διανύουμε τις τελευταίες μέρες πριν από την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Σημαντικές εκλογές για την πορεία της χώρας. Ο κάθε πολίτης, αριστερός, δεξιός, κεντρός ή σοσιαλιστής, διαπιστώνει πως η χώρα απολαμβάνει μιας ασφάλειας, σταθερότητας και ανάπτυξης. Και το διακύβευμα είναι κατά πόσον θα συνεχίσουμε σε αυτή τη σωστή πορεία ή θα διακινδυνεύσουμε πισωγυρίσματα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως ο κυπριακός λαός και όριμος είναι και μπορεί να κρίνει, αλλά και να καθορίσει τη συνέχιση αυτής της σωστής πορείας με σταθερά βήματα μπροστά, για να ολοκληρώσουμε τα οράματα μας για τον τόπο μας. Πρώτον, να ζήσουμε σε μια πραγματικά ελεύθερη και επανενωμένη πατρίδα, αλλά και μια πατρίδα που θα δημιουργεί ευκαιρίες για το σύνολο των πολιτών και της κοινωνίας,
χωρίς διακρίσεις.